Πλάτωνος Πρωταγόρας, ενότητα τρίτη, η κλοπή της φωτιάς. Άτε δι ούνου πάνη τη σοφόσον επιμηθεύσε ελαθέν αυτόν, καταναλώσα στα δυνάμεις εις τα άλογα. Λοιπόν διακόσμη τον έτη αυτό είναι το ανθρώπων γένος και η πόρη ότι χρήσε τον. Απορούντι δε αυτό, έρχεται προμηθεύσε επισκεψόμενος την ομήν και ουρά τα μεν άλλα ζώα εμελώς πάντων έχοντα, το δε άνθρωπον γυμνώντε και ανυπόδητον και άστρωτον και άοπλον. Ήδη δε και η μαρμένη ημέρα παρήν, ενή έδι και άνθρωπον εξιένε εκ γης εις φως. Απορίαν ουν σχόμενος ο προμηθεύς, ειν την ασωτηρίαν του ανθρώπου εύρη, κλέπτη η φές του και Αθηνάς την έντεχνον σοφίαν συμπυρή. Αμήχανον γαν ειν άνευ πυρός αυτήν κτητήν, το η χρήσιμην γενέστε, και ούτω δι δωρείται ανθρώπο. Την μένουν περί των βίων σοφίαν άνθρωπος ταύτην έσχεν, την δεν πολιτικήν ούκ είχεν, ειν γάρ παρά το διή. Το δε προμηθεί, εις μεν την ακρόπολην την του διός οίκησιν ουγέτη ενεχώρη εισελθήν. Προς δε και διός φυλακέ, φοβερέησαν. Εις δε το της Αθηνάς και η φές του οίκημα το κοινών, ενώ εφιλοτεχνίτην λαθών εισέρχεται και κλέψα στην τε έμπειρον τέχνην την του ηφαίστου και την άλλη την της Αθηνάς δίδωσιν ανθρώπο. Και εκ τούτο ευπορία μεν ανθρώπου του βίου γίγνεται. Προμηθέα δε, διεπιμηθέα ύστερον, υπερλέγεται κλοπής δίκη μετήλθεν. Άτε δι, ούνου πάνη, τι σου φως όν. Επειδή πραγματικά δεν ήταν και πολύ σοφός, ο επιμηθεύς έλαθεν αυτόν. Δηλαδή, διέφυγε από την προσοχή του επιμηθέα, καταναλώσαστας δυνάμεις, ότι σπατάλησε όλες τις δυνάμεις, τις ιδιότητες, ή στα άλογα. Δηλαδή, στα άλογα ζώα, σε αυτά που δεν έχουν λογική. Λοιπόν, δι, είναι αυτό ακόσμητον έτη. Υπολοιπόταν λοιπόν σε αυτό, ακαλόπιστο ακόμα, είναι των ανθρώπων γένος. Δηλαδή, το γένος των ανθρώπων. Και η πόρη, δηλαδή βρισκόταν σε αμηχανία, ό,τι χρήσε το. Τι να το κάνει, πώς να το μεταχειριστεί. Απορούντι δε αυτό, έρχεται προμηθεύς. Και ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε αμηχανία, έρχεται ο Προμηθέας. Επισκεψόμενος την ομή και ωρά τα μένα λαζόα έχοντα εμελώς πάντων, δηλαδή για να εξετάσει τη διανομή και βλέπει τα άλλα ζώα να είναι με τον κατάλληλο τρόπο εφοδιασμένα σε όλα, το δε ανθρώπων γυμνών και ανυπόδητον και άστρωτον και αόπλων. Ενώ τον άνθρωπο τον βρήκε ή αλλιώς τον βλέπει γυμνό, ξυπόλυτο και χωρίς κρεβάτι και χωρίς όπλα. Ήδη δε και η μαρμένη ημέρα παρήν, που θα πει, ήδη όμως πλησίαζε και η καθορισμένη ημέρα, ήδη δηλαδή πλησίαζε και η καθορισμένη ημέρα, ενή έδι και άνθρωπον εξιένε εκ γης εις φως, που θα πει, κατά την οποία έπρεπε ο άνθρωπος να βγει από τη γη στο φως ή αλλιώς στην επιφάνεια της γης. Σχόμενος ούν απορία, επειδή λοιπόν βρισκόταν σε αμηχανία, ο Προμηθεύς ειν την ασωτηρία του ανθρώπου εύρη, ο Προμηθέας ποια μορφής σωτηρία να βρει για τον άνθρωπο, κλέπτη η φές του και Αθηνάς την έντεχνον σοφίαν συμπυρή. Δηλαδή, κλέβει τη σοφία που εμπεριέχει την τέχνη, του ηφαίστου και της Αθηνάς μαζί με τη φωτιά. Αμήχανον γάρι να άνευ πυρός αυτήν κτητήν, το η χρήσιμην γενέστε. Γιατί ήταν αδύνατο να αποκτηθεί αυτή από κάποιον
ή να αποκτηθεί από τη φωτιά. Ή αλλιώς, ή να χρησιμοποιηθεί χωρίς φωτιά. Και ούτω διδωρείται, και έτσι λοιπόν, και ούτω διδωρείται ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν, τι χαρίζει στον άνθρωπο. Τιμένων περί των βίων σοφίαν, άνθρωπος ταύτην έσχεν. Δηλαδή, τη σοφία του λοιπόν για τη ζωή του, τη σοφία του λοιπόν για τη ζωή του, με αυτόν τον τρόπο την απέκτησε ο άνθρωπος. Τη δε πολιτικήν ουκ είχεν, όμως την πολιτική γνώση δεν την είχε. Ειν γαρά παρά το διή, γιατί αυτή ανήκει στο δία. Ουκέ τιμένενε χώρι το δε προμηθεί, και δεν ήταν δυνατόν στον Προμηθέα, εισελθύνει στην Ακρόπολη, να μπει στην Ακρόπολη, την νίκησιν του Διός, την κατοικία του Δία. Προς δε και φυλακέ Διός ήσαν φοβερέ, επιπλέον οι φρουρές του Δία ήταν φοβερές. Εισέρχεται λαθόν, μπαίνει διαφεύγοντας την προσοχή κρυφά, εις στο οίκημα το κοινόν, στο κοινό οίκημα, της Αθηνάς και του Ηφαίστου. Ενώ εφιλοτεχνήτην και κλέψαστητε έμπειρον τέχνη, στο οποίο ασκούσαν τις τέχνες τους, και αφού έκλεψε και την τέχνη που χρησιμοποιεί τη φωτιά, την του Ηφαίστου, δηλαδή αυτή του Ηφαίστου, αλλά και την άλλη, την της Αθηνάς και την άλλη αυτή της Αθηνάς, δίδωσε ανθρώπων, δηλαδή την έδωσε στους ανθρώπους. Και εκ τούτου ευπορία μεν ανθρώπων του βίου γίγνατε. Και από αυτό βέβαια προσφέρεται στον άνθρωπο αυθονία για τη ζωή του. Προμηθέα δε δι' Επιμηθέα ύστερον υπερλέγεται, στον Προμηθέα όμως, εξαιτίας του Επιμηθέα αργότερα, όπως λέγεται, κλοπής δίκη μετήλθεν. Καταδιώχθηκε δικαστικά για κλοπή.